Με το φακό του Καλλινός Νιούς συναντήσαμε στην κεντρική μας πλατεία τον κύριο Χρήστο Τσένα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα γίνουν αγώνες εδώ εντυπωσιακοί. Και για όλα αυτά λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να μιλήσουμε μαζί του, τα κάνει η Ακαδημία και να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σας μέρα κύριε Τσένα. Καλημέρα κύριε Μπέτη. Λοιπόν, πείτε μας τι ακριβώς θα γίνει. Είναι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό event στην Κάλυμνο. Όχι μόνο μπασκετικό, γενικά σαν event. Έχουμε νοικιάσει δύο γήπεδα. Θα στήσουμε εκεί που γινόταν το beach volley στην παραλία μας. Ναι. Θα γίνουν οι αγώνες νυχτερινοί με το φως των προβολέων. Μετέχουν πάρα πολλές ομάδες μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε. Υπολογίζαμε εμείς να αρχίσουμε τους αγώνες το απόγευμα για να τελειώνουμε το βράδυ, αλλά επειδή είναι μεγάλη συμμετοχή, πιθανόν να γίνουν και πρωινοί αγώνες. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε λίγο. Γιατί περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή να τελειώσουν οι συμμετοχές. Γενικά θα είναι ένα πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα γίνουν αγώνες μπάσκετ όλων των ηλικιών. Η ηλικία είναι από 9 έως 99 χρονών. Αγόρια και κορίτσια, όποιος θέλει είναι ελεύθερο, μπορεί να συμμετάσχει. Δεν είναι ανάγκη να είναι αθλητής. Μπορεί να συμμετάσχει απλά για τη συμμετοχή. Δεν κυνηγάμε να πάρουμε πρώτη θέση σε αυτό το τουρνουά, δεν παίρνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Αξίζει η συμμετοχή. Να αρχίσουμε να διασκεδάσουμε, να παίξουμε μπάσκετ και να περάσουμε. Δηλαδή, στα πλαίσια πια τη διασκέδαση γίνεται, τη προπόνηση, τι ακριβώς. Είναι το κλείσιμο της χρονιάς για εμάς. Τελειώνει η χρονιά, μας έχει σταματήσει ο κορονοϊός, ξαναρχίσαμε προπονήσεις. Τώρα θα είναι το κλείσιμο της χρονιάς. Θα κάνουμε όλο τον Αύγουστο μετά διακοπές και θα αρχίσουμε από Σεπτέμβρη ξανά πλέον για τη νέα αγωνιστική χρονιά της προπονήσης μας. Άρα λοιπόν για πάμε σε λεπτομέρειες. Θα γίνει πού, είπαμε εκεί που γινόταν το beach volley παλιά. Ναι, θα γίνει. Κασόνια δηλαδή, στην παραλία των Κασονιών κατά κάποιο τρόπο. Πίσω από το λιμεναρχείο, εκεί που γινόταν το beach volley. Θα στηθούν δύο ειδικά γήπεδα. Και εδώ θέλω να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί ακούστηκε εδώ στην Κάλυνο ότι το κάνουμε συνεργασία με το ΦΥΒΟΚΟ. Όχι, δεν το κάνουμε συνεργασία. Απλά έχουμε νοικιάσει τα γήπεδα του ΦΥΒΟΚΟ. Το κόστος είναι αρκετά μεγάλο, δεν θέλω να αναφερθώ σε νούμερα. Αξίζει όμως τον κόπο να γίνει αυτό το τουρνουά και μακάρι να το συνεχίσουμε και τις επόμενες χρονιές. Και θα γίνει από πότε μέχρι πότε? Είναι από τις 23 έως τις 29 του μήνα. Δηλαδή σε 9 μέρες αρχίζουμε. Σε 9 μέρες. Ναι. Είσαστε έτοιμοι? Ναι, εμείς είμαστε έτοιμοι. Απλά περιμένουμε όταν την επόμενη εβδομάδα να έρθουν τα γήπεδα να στηθούν. Να στηθεί ο φωτισμός από τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος, παρένθεση, μας έχει υποσχεθεί ένα φαντασμαγορικό σοου με φως και ήχο. Και θα δούμε. Και οι συμμετοχές είναι αρκετές? Ναι, οι συμμετοχές είναι μέχρι στιγμής πάρα πολλές. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες μας και πιστεύω ότι θα αυξηθούν κι άλλες. Πάντως, ένα εγχείρημα δεν είναι εύκολο αυτό. Τόσες πολλές συμμετοχές, αγώνες. Θα πρέπει να τους οργανώσετε πολύ καλά. Ναι, σίγουρα. Είναι πρώτη φορά θα γίνει στην Κάλυμνο τέτοιο γεγονός. Τα άλλα νησιά, η Κος και η Πάτμος το κάνουν. Η Πάτμος ήδη το κάνει για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Θέλουμε να το καθιερώσουμε και εμείς και να το κάνουμε και εμείς πλέον κάθε χρόνο. Δηλαδή, τώρα η πρώτη χρονιά θα είναι ένα. Θα είναι ένα δείγμα, αν τα πάμε καλά, για να συνεχίσουμε. Ναι, ακριβώς, θα είναι ένα δείγμα. Πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλά και πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί. Οι αγώνες, για να διευκρινίσω, είναι τρεις. Οι ομάδες είναι των 4 ατόμων, θα παίζουν όμως οι τρεις. Ο ένας είναι αλλαγή, αν τραυματιστεί ή για να παίξουν όλα τα παιδιά. Να σας δείξω λίγο πώς είναι τα γήπεδα. Για να δούμε. Τα γήπεδα θα στηθούν. Μάλιστα. Ναι. Αυτά θα είναι τα γήπεδα, είναι τα πραγματικά γήπεδα του ΦΥΒΟΚΟ που θα στηθούν εδώ και αυτή είναι η αφίσα του τουρνουά μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα η Ακαδημία κάνει εκδηλώσεις ωραίες. Ναι, το προσπαθούμε για να περάσουν καλά τα παιδιά μας, να περάσουν καλά ο κόσμος, η Κάλυμνος γενικά και να ακουστούμε και εμείς λίγο μέσα στα υπόλοιπα νησιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε τα πάντα. Βεβαίως και θα σας περιμένουμε, θα χαρούμε πάρα πολύ. 23 αρχίζουμε, με 26 το βράδυ τελειώνουμε με πληθώρα εκδηλώσεων, διαγωνισμό τρυπώντων, διαγωνισμό καρφωμάτων και όλα τα σχετικά. Και διαγωνισμούς ενδιάμεσα. Ναι. Ωραία θα είναι, ωραία εκδήλωση. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε.